Για όσους πιστεύουν ότι οι τρομοκράτες παίρνουν διακοπές, έρχεται ως αντιπαράδειγμα το θέμα της κολονίας και πιο συγκεκριμένα του καθεδρικού ναού. Άρα έχουν έρθει πληροφορίες ότι πρόκειται να υπάρξει ένα χτύπημα για την πρωτοχρονιά, άρα οι Γερμανοί είναι όλοι σε ετοιμότητα, λένε μάλιστα στους πιστούς να έρθουν το πρωί χωρίς τσάντες και να ξέρουν ότι μπορεί να συμβεί κάτι. Έχουν βάλει εκπαιδευμένους σκύλους να ελέγξουν όλη την περιοχή του ναού. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι ακόμα και αυτές τις ιερές μέρες πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και στις κινήσεις μας και στις κινήσεις των άλλων. Το θέμα της τρομοκρατίας δεν είναι ένα μυθιστόρημα, είναι κάτι το πρακτικό και από τη στιγμή που βλέπουμε ότι το Ιράν ενεργοποιείται και μέσω της Χαμάς εντός της Ευρώπης, πρέπει να είμαστε κι εμείς επιφυλακτικοί, ειδικά όταν βρισκόμαστε σε ιερούς τόχους για τους άλλους, ενώ για μας είναι βέβαια ένας ιερός ναός. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να είμαστε σε φάση αμυντική και σε αυτούς τους χώρους και να τους προστατεύουμε βέβαια από κάθε επίθεση, έτσι ώστε να καταλαβαίνουμε και εμείς ότι είμαστε υπεύθυνοι για αυτό που γίνεται. Και αν μερικοί από εμάς αναρωτιούνται αν είναι αυτός ο ρόλος των χριστιανών, πρέπει να θυμούνται ακόμα και ιστορικά ότι οι χριστιανοί πέρασαν από πολλά δεινά και τα ξεπέρασαν επειδή είχαν και αυτά τα μέτρα που προστάτευαν τους πιστούς, αλλιώς θα ήταν ήδη όλοι νεκροί και δεν θα ήμασταν εμείς στη συνέχεια. Έχει λοιπόν σημασία όχι μόνο να πιστεύουμε στο ιερό, αλλά να το προστατεύουμε.